Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσων της Citizen Web TV. Συναγερμό έχει σημάνει στις υγειονομικέ αρχέ μετά το θάνατο τεσσάρων βρεφών στη μονάδα εντατικής νοσηλεία νεογνών του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Οι θάνατοι συνέβησαν την προηγούμενη εβδομάδα με το τελευταίο νέο να σβήνει μόλις την περασμένη Κυριακή. Σύμφωνα με πληροφορίες του νοσοκομείου, τα τέσσερα βρέφη που νοσηλεύονταν εδώ και περίπου τρει με τέσσερι μήνες αντιμετώπιζαν υποκείμενα βαριά νοσήματα και για το λόγο αυτό νοσηλεύονταν ενώ τα δύο είχαν προσβληθεί και από το νοσοκομιακό μικρόβιο Κλεψιέλα. Εντολή για διενέργεια προκαταρκτική έρευνα για το θάνατο των τεσσάρων νεογνών, που νοσηλεύοντα την νεογνολογική κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, έδωσε ο προϊστάμενο εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκη, Ευάγγελος Μαδεμλή, στον εισαγγελέα ποινική δίωξη Λαμπροτσίγκα. Η νεογνολογική κλινική του Παπαγεωργίου απολυμάνθηκε και εξακολουθεί να λειτουργεί. Σταματημένα παραμένουν ουσιαστικά για τέταρτη συνεχή εβδομάδα όλα τα εργοτάξια του Μετρό Θεσσαλονίκη λόγω των κινητοποιήσεων των εργαζομένων. Η κατασκευάστρια εταιρεία του έργου εκπροσέφηκε στη δικαιοσύνη ζητώντα να κρυθεί παράνομη και καταχρηστική απεργία, ωστόσο λόγω της εποχή των δικηγόρων η υπόθεση δεν εκδικάστηκε σήμερα και μετατέθηκε για την 3η 20 Νοεμβρίου. Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται, καθώ η κοινοπραξία επαναπροσέλαβε 30 εργαζόμενου από του συνολικά 80 που είχαν απολυθεί, ωστόσο του αμείβει πλέον όχι με βάση την κλαδική σύμβαση, αλλά σύμφωνα με τη Νέα Εθνική Συλλογική Σύμβαση, μειώνοντα κατά 50% το εισόδημά τους. Ζωντανό προσπαθεί να κρατήσει το σχέδιο για την κατασκευή τεσσάρων μαρινών στο παραλληλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης ο Δήμος. Ενώ το έργο να βάγει την προηγούμενη άνοιξη, ο Δήμος δεν το εκατέλειψε και στο επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει διαδικασίες για να προχωρήσει στα βήματα του οργανισμού λιμενός της Θεσσαλονίκης, ο οποίος βρίσκεται στην τελική ευθεία για να αρχίσει την κατασκευή της μαρίνας στην πρώτη προβλήτα του. Βάσει του σχεδίου, η Μαρίνα θα διαθέτει 218 θέσεις για σκάφη και ο χρόνος κατασκευής όλων των έργων υπολογίζεται στα τρία χρόνια. Ο προϋπολογισμός αναμένεται να ξεπεράσει τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Η εμπλοκή που δημιουργήθηκε με την παραχώρηση των μαρινών στο Ταϊπέδ αναμένεται να επιληθεί το επόμενο διάστημα, με την κατάθεση σχετικής τροπολογίας του Υπουργείου Ναυτιλία, ώστε οι μαρίνες εντό των λιμανιών να παραμείνουν στην ευθύνη των οργανισμών στην απόφαση να μην αποσταλεί η λίστα των εργαζομένων τη τοπική αυτοδιοίκηση στο Υπουργείο Εσωτερικών, προχώρησε με ομόφωνο ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο τάχθηκε κατά των απολύσεων τη διαθεσιμότητα και των μετατάξεων των υπαλλήλων. Νωρίτερα, ο Δήμαρχο τη Θεσσαλονίκη Γιάννη Μπουτάρη, κατά τη διάρκεια τη έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, πρότεινε να μην αποσταλεί η λίστα με τα ονόματα των υπαλλήλων για διαθεσιμότητα, ξεκαθαρίζοντα παράλληλα ότι δεν παρετείται. Πριν την έναρξη τη συνεδρία, ο κ. Μπουτάρη σε δηλώσει του εξέφρασε την αντίθεσή του στι θέσει ορισμένων δημάρχων για παρετήσει εξαιτία τη κυβερνητική πολιτική. Σε καταλήψει των Δημαρχείων Θεσσαλονίκη, Κορδελιού Ευόσμου και Παύλου Μέλα προχώρησαν από το πρωί οι εργαζόμενοι στου Δήμου, αντιδρώντα την διάταξη του νομοσχεδίου για τι μετατάξει στο δημόσιο. Σε αρκετά ακόμα διμαρχία οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν σήμερα γενικέ συνελεύσει προκειμένου να ενημερωθούν για τι εξελίξει και να προχωρήσουν και αυτή σε καταλήψει των χώρων. Αύριο και την Τετάρτη 13 και 14 Νοεμβρίου, οι εργαζόμενοι στου Δήμου του Νομού Θεσσαλονίκη θα συμμετέχουν στι κινητοποιήσεις που έχει εξαγγείλει η ΕΠΟΕΟΤΑ, με στάσεις εργασίας από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη του ωραρίου. Την 5η-15 Νοεμβρίου θα πραγματοποιήσουν τρει οριστά εργασίας από τις 8 έως τις 11 το πρωί, προκειμένου να παραστούν στην Τρίτη Ελληνογερμανική συνέλευση των Δημάρχων. Φόβοι για την περαιτέρω μείωση των πόρων το 2013 εκφράζονται για την περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία μετά του χαμηλού ρυθμού που καταγράφηκαν των πόρων του Προγράμματο Δημοσίων Επενδύσεων του 2012. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού τη Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκη, το ύψο του προγράμματο για όλη την Κεντρική Μακεδονία ήταν για το 2012 περισσότερο από 21 εκατομμύρια ευρώ και μέχρι στιγμή απορροφήθηκαν μόλι 10 εκατομμύρια ευρώ στην πλειοψηφία του για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκη. Επιπλέον, όπω αναφέρθηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια για το θέμα, ενώ το κόστο για τη συντήρηση του εθνικού οδικού δικτύου και τον αποχαιωνισμό σε όλε τι περιφερειακέ ενότητες ανέρχεται σε 4 εκατομμύρια ευρώ, οι διαθέσιμε πιστώσει διαμορφώθηκαν σε 2 εκατομμύρια ευρώ και μέχρι τώρα απορροφήθηκαν μόλις 66.000 ευρώ για ένα μόνο έργο στη Χαλκιδική. Έθριο θα είναι ο καιρό στη Θεσσαλονίκη αύριο, 13 Νοεμβρίου, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 8 έω 17 βαθμού Κελσίου και ασθενείς δυτικού ανέμους με ένταση που θα φτάσουν τα 2 εμποφόρ. Τις αποχηματινές και βραδινές ώρες, ο καιρό θα παρουσιάσει το ίδιο σκηνικό με έθριο καιρό και το θερμόμετρο να φτάνει στους 12 βαθμού Κελσίου, με διατήρηση των ανέμων από αναντιοδυτική κατεύθυνση και ένταση μέχρι 2 εμποφόρ.